ποιο από τα παρακάτω ενυδατικά συστατικά που βρίσκουμε στα προϊόντα περιποίησης δεν μπορεί να φτάσει στα κατώτερα στρώματα της επιδερμίδας και επομένως να ενυδατώσει σε βάθος? Η πανθενόλη, η γλυκερίνη ή το υαλουρονικό οξύ? Για να δώσουμε τη σωστή απάντηση, θα πρέπει να δούμε τι λέει ο νόμος των 500 Ντάλτων. Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, ένα συστατικό για να μπορέσει να διεισδύσει στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας θα πρέπει να έχει μοριακό βάρος που να μην υπερβαίνει τα 500 Ντάλτων. Πάμε να δούμε το μοριακό βάρος της πανθενόλης, δηλαδή της βιταμίνης Β5. 205 Ντάλτων, άρα το περνάει το τεστ. Το μοριακό βάρος της γλυκερίνης, 94, αυτή και αν το περνάει το τεστ. Η γλυκερίνη στην κυριολεξία κάνει βουτιά στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας και μπορεί να προσφέρει εξαιρετική ενυδάτωση. Για να δούμε τώρα και το μοριακό βάρος του υαλουρονικού οξέως. Το υαλουρονικό οξύ σε όλες του τις μορφές έχει μοριακό βάρος που κυμαίνεται από 4.000 έως 8 εκατομμύρια Ντάλτων. Τι σημαίνει αυτό? Το υαλουρονικό οξύ που βρίσκουμε στα προϊόντα περιποίησης, ακόμα και σε αυτά που λένε ότι έχουν υαλουρονικό χαμηλού μοριακού βάρους, δεν μπορεί να διεισδύσει με τίποτα στα κατώτερα στρώματα της επιδερμίδας. Παραμένει λοιπόν στις ανώτερες στιβάδες, κάθεται στην ουσία στην επιφάνεια και το αποτέλεσμα που δίνει είναι επιφανειακό και προσωρινό. Αυτό είναι κακό? Όχι βέβαια, το υαλουρονικό οξύ είναι ένα πολύ ευεργετικό συστατικό για την επιδερμίδα. Βοηθάει πολύ στην αποφυγή της διαδερμικής απώλειας νερού, δηλαδή του Transepidermal Water Loss, και προσφέρει άμεση λάμψη και σφυγιλότητα. Σε ποιον δεν αρέσει αυτό, ακόμα και αν είναι προσωρινό. Καλό είναι όμως να ξέρουμε πώς ακριβώς λειτουργούν τα συστατικά, για να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, και να μπορούμε να αναγνωρίζουμε πότε οι υποσχέσεις των εταιριών είναι λίγο υπερβολικές.